Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Άλλαξε το εσύ» στο Ράδιο Διαφωνώ. Με καλεσμένο σήμερα μαζί μας τον κύριο Φώτη Μουλακάκη, υποψήφιο βουλευτή με την ΕΣΥ Συνέλευση στο Νομό Ιρακλείου. Γεια σας κύριε Φώτη. Γεια σας και από μένα. σας και εσάς και το... τους ανθρώπους που θα μας ακούσουν. Πρωτού ξεκινήσουμε κύριε Φώτη θα θέλαμε να πάμε να δείξουμε στους τηλεθεατές μας ένα βίντεο και μετά ξεκινάμε. Αναλαμβάνεται κύριε Πρόεδρε την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και τη συνταγματική συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και τη εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Μάλιστα. Ε, θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο κύριε Μουλακάκη πάνω στο συγκεκριμένο βίντεο που είδαμε. Βεβαίω, κύριε Σιναράκη, θα σα πω το εξή: ότι ακούμε την κυρία Μπενάκη το 2005 στην ορκομοσία, ήταν πρόεδρο τη Βουλή τότε, στην ορκομοσία του Καρόλου Παπούλια. Όπου αναφέρεται ακριβώ τα γεγονότα τα οποία, ε, όπω ακριβώ λέει, θα συμβούν, συμβαίνουν και θα συμβούν. Στα γεγονότα τα οποία βιώνουμε σήμερα, αυτό πριν 18 χρόνια είχε αναφερθεί, είχε επεκτεί το. Είχε τραβηθεί το βίντεο αυτό και είχε συμβεί αυτό το γεγονό, όπω είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Ε, όμως οι άνθρωποι, μεταξύ αυτών και εγώ θα μπορούσα να πω, δεν αντιλαμβανόμασταν αμέσως τι ακριβώς εννοούσε. Τα βλέπουμε λοιπόν αυτά να συμβαίνουν σήμερα και δεν έχουν συμβεί και όλα τα γεγονότα στα οποία ε, αναφέρεται η κυρία Μπενάκη στην τότε οργομοσία. Μάλιστα, δηλαδή μας λένε ότι έχουμε και συνέχεια πάνω σε αυτά ακριβώς. τα γεγονότα. Ακριβώς ε, θα θέλαμε να θίξουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, κύριε Μουλακάκη, διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, όπως και, και για αυτό που υπόθηκε τώρα για το βίντεο που είδαμε, αλλά και για τη συμφωνία του Πρεσπών, ας πούμε. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία γι' αυτό. Βεβαίω, εγώ θα πω το εξή. Ε, γιατί δεν μπορώ να μην αναφερθώ ε, στα, έστω και επιγραμματικά στα, και εν συντομία σε κάποιες από τις κατάπτυστες συμφωνίες και γεγονότα που έχουν συμβεί στη χώρα μας τα τελευταία πέντε χρόνια. Ε, αυτό που είπαμε προηγουμένως, είπαμε ότι είναι πριν από 18 χρόνια το 2005. Ε, για τη συμφωνία του Μπεσπών. ε, η οποία έγινε το 12, στις 12 έκτου του 2018. Ε, αυτή η συμφωνία ήταν η ολοκλήρωση της παραχώρησης του ονόματος Μακεδονία ε, στη γειτονική χώρα ε, της θέως Δημοκρατία, Δημοκρατίας, στα Σκόπια δηλαδή, και πάρα πολύ χαλαρά η κυβέρνηση, η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Τζίπρα Πρωθυπουργό ε, υπογράψαν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Στην ουσία έδωσαν το δικό μας όνομα. Έδωσαν ακριβώς το δικό μας όνομα, το οποίο δεν είναι απλά ένα θέμα μόνο που έχει να κάνει με ένα όνομα. Δεν είναι τόσο απλό για να το αναλύσουμε γιατί είπαμε θα αναφερθούμε γραμματικά, χρειαζόμαστε αρκετέ εκπομπέ μόνο για αυτό. Οπότε πάμε και σε ένα άλλο δείγμα, να μας δώσετε κάποια το σχόλιο σας, σύμφωνα με την Συμφωνία του Μαρόκου για το μεταναστευτικό. Η Συμφωνία του Μαρόκου ήταν επίσης ένα άλλο μεγάλο, δεν θα, δεν θα τα ονόμαζα προδοσίες, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι μας κυβερνούν όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν είναι μονάχα η Νέα Δημοκρατία με τον Μητσοτάκη, ε, το ίδιο συνέβη και προηγούμενο με τον Τσίπρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο συνέβαινε και πάρα προηγούμενα με τον ε, ο Η συμφωνία λοιπόν του Μαρόκου έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Ε, στις, αυτό έγινε στις 11-12 του 2018. Υπογράφει από αρκετέ χώρε. Κάποιε βέβαια δεν πήγαν να υπογράψουν αυτή τη συμφωνία. Ε, Ούτω ώστε να επιτραπεί στην Ελλάδα να, να έχει, να έχουν το δικαίωμα ε, να έρθουν στην Ελλάδα γύρω στα περίπου στα 38 εκατομμύρια ε, πρόσφυγες, που ονομάζουν αυτοί, εμεί ε, έχουμε, εγώ το αντιλαμβάνομαι λίγο διαφορετικά. Ε, γιατί πρόσφυγα δεν είναι αυτό ο οποίο έρχεται από μια χώρα η οποία πρέπει να αλλάξει ε, και ολόκληρη ήπειρο, που δεν συνορεύει με, με την χώρα την οποία έρχονται. Αυτό λοιπόν δεν είναι πρόσφυγα. Είναι ένα μετανάστη. Ε, χωρίς καν να ελέγχεται ποιο είναι, τι είναι, από πού έρχεται και τι ποινικό μητρό κουβαλάει. Επίλυδε. Επίλυδε, ακριβώ. Και πέρα από αυτό, μετά είδαμε ότι μα πήγανε να μα αναγκάσουν να μα χορηγήσουν και κάτι, κύριε Μουλακάκη, ένα συγκεκριμένο εμβόλιο. Κοιτάξτε, ε, ναι, όσον αφορά το κομμάτι αυτό, είναι ένα, μια, ένα κλιματικό, θα το χαρακτήριζα και εγώ, όπω πάρα πολλοί κόσμος, πλέον έχει εμφανιστεί ο, σε ποιο βαθμό και δεν, έχει εμφανιστεί, δεν έχουμε δει ακόμα την ολοκληρωμένη εικόνα του και έχω να πω το εξή ότι η κυβέρνηση αυτή με ένα εγκληματικό τρόπο θα έλεγα υποχρέωσε τους πολίτες, αρκετούς από τους πολίτες είτε με, διάφορους μεθόδους τους εξανάγκασε με εκβιασμούς να κάνουν το εμβόλιο αυτό το οποίο ήταν αδοκίμαστο δεν ήξερε δεν κανένας τι ακριβώς παρενέργειες θα μπορούσε να δημιουργήσει και δυστυχώς ο, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας ε, αναγκάστηκε να το κάνει διότι Είχε με το διάφορους τρόπους εκβιαστήκανε. Και θα πάρω παράδειγμα. Ε, στους νέους ε, προσέφερε δωροκάρτες ε, σε διαθεσιμότητα τους Ε, Πρόστιμα στους συνταξιούχους. Με διάφορους μεθόδους σε Μπάστερ Τόση υποχρέωσε τους πολίτες που δεν ήθελαν αρκετοί να το κάνουν, τους εξανάγκασαν να το κάνουν. Αυτό για μένα είναι εγκληματικό. Αυτό το κάνει μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη Όχι, στην έγινε παγκόσμια. Αυτό ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο αυτό μας δίνει την, ε, ε, να καταλάβουμε ότι οι εντολές έχουν έρθει, ε, είναι εκτός συνόρων, από ένα διεθνές, θα το, έλα, θα το χαρακτήριζα και εγώ όπως και ο πρόεδρος μας, διευθυντήριο, το οποίο κατευθύνει όλες τη κυβερνήσει του πλανήτη. Των χωρών. Mm. Πολύ όμορφα αυτά που λέτε μέχρι τώρα, κύριε Μουλακάκη. Θα θέλαμε και ένα σχόλιο για το πρόσφατο έγκλημα στα Τέμπη, που είχαμε και 56 μάλιστα επίσημα νεκρού. Ναι, του επίσημα Έτσι δήλωσαν. Έτσι δήλωσαν τουλάχιστον, διότι αυτοί φαινόντουσαν. Αυτοί όμω οι οποίοι ήταν μέσα στο τρένο ήταν από ό,τι πολύ φοβάμαι ότι ήταν πολύ περισσότεροι. Ε, αυτά μα τα κρύβουν. Δεν τα εμφανίζουν διότι ε, Αυτά πραγματικά είναι εγκλήματα. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν στη χώρα μας, σε του 2023, τέτοια συμβάντα. Να υπάρχει τόσο ε, τεράστια εγκληματικά, θα έλεγα, να έχουν αφαιθεί οι υπηρεσίες, ε, να μην προσέχουν ε, βασικά, ε, βασικά σημεία τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του πολίτη ε, και να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Δεν είναι δυνατόν να ταξιδεύει ένα τρένο 12 λεπτά, δύο τρένα στι ίδιε γραμμέ από αντίθετε κατευθύνσει και να συγκρούονται και, το... και να μην το καταλαβαίνει κανένα και να προσπαθούν να ρίξουν σε έναν άνθρωπο την ευθύνη, ούτω ώστε να οι υπόλοιποι ε, να απαλλαγούν. Έτσι θεωρούν εκεί. Ωραία, κρατάμε το σχόλιο που είπατε για αυτό το θέμα, κύριε Μουλακάκη. Βλέπουμε όμω ότι σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε νεκρού στην Ελλάδα από διάφορα ατυχήματα. Όπως να σας θυμίσω να πάμε και λίγο πιο πίσω γιατί φωτιά στο μάτι με 102 νεκρούς. Ακριβώς. Εκεί ήταν άλλη κυβέρνηση. Δεν έχει σημασία. Αυτό δείχνει όμως την εγκληματική ε, αδιαφορία την οποία έχει το, ε, οι, οι εκάστοι κυβερνήσεις. Ε, μιλάμε για ασυνενοησία. Τότε είχαν, ήταν θέμα ασυνενοησίας από ότι έτσι όπως το προβάλαμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι, ε, τι έχει συμβεί. Ποιο πραγματικά έχει την ευθύνη και τι ακριβώ έγινε, γιατί θεωρώ ότι Επαναλαμβάνω ότι είναι, απα... είναι απαράδεκτο να λέμε ότι ξέρει κάτι, δεν συνοηθήκαν καλά οι επικεφαλεί. Δεν γίνεται και να, έχουμε... να φερνούμε τόσα θύματα. Αλλά δεν υπάρχει και διοίκηση. Δεν μπορούν ακριβώς. να κάνουν τίποτα. Και πέρα από αυτά, μην ξεχνάμε και τι φωτιέ στην Νέβια. Οι τελευταίε φωτιέ που μπήκαν στην Νέβια δεν ήταν μόνο οι μοναδικέ. Ναι. Ε, εδώ μιλάμε ότι έχουν κάψει τη μισή πελοπόννησο. Ε, βάλανε. Χέρι στην έβγια, είδαμε ότι ήταν ένα οργανωμένο και αυτό, διότι βλέπαμε τον τρόπο που χειριζόταν οι πυροσβέστε ε, τον κόσμο, ε, προκειμένου πούμε, να αποφύγουν τα θύματα, αλλά θέλανε όμω να πετύχουν το... την καταστροφή. Και βλέπουμε μετά ε, ξαφνικά να εμφανίζονται ανεμογεννήτριε κα... στην καμένη περιοχή, ναι. που φυσικά αυτέ για να μπουν θέλουν αδειοδοτήσει, έγκριση από το κράτο. Ε, Όπω καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτά δεν είναι τυχαία, δεν μπαίνουν τυχαία. Ε, είναι οργανωμένο το έγκλημα. Σαν να μας λέτε ότι ε, ήταν έτσι στημένο να γίνει για να μπουν... Ακριβώς. Μα το καταλαβαίνει και, ακόμα και ένα μωρό παιδί βλέποντας την όλη... Αν παρακολουθεί τα γεγονότα και το τι ακριβώς συμβαίνει, ένα μωρό παιδί θα καταλάβει ότι είναι οργανωμένο το έγκλημα στη χώρα μας. Και δεν φτάνει μόνο αυτό κύριε Μουλακάκη. Θε... Θέλουν τώρα κάτι συζητάνε και για το Αιγαίο. Κάτι θέλουνε... Τι σχολείο έχετε να δώσετε γι' αυτό. Για την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Για την συνεκ... συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Ε, προσπαθούν με διάφορους τρόπους να μας το βάλουν ότι είναι ένα αναπόφευκτο γεγονό γεγονός το οποίο θα συμβεί. Ε, υπάρχει ο ρηκτός πλούτος. Υπάρχει βεβαίω και όχι δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και άλλα πολλά. Αλλά ε, αυτό με τον τρόπο που πάνε το μεθοδεύουν, θέλουν να μας, θα, στο τέλος θα μας πούνε ότι τελικά η καλύτερη λύση για να θα επικαλεστούν χίλια δυο με δυο προφάσει για να αποφύγουμε τον πόλεμο, ίσω για δεν ξέρω τι, για να μην τυχόν και έχουμε άλλε χειρότερε εξελίξει, ότι θα πρέπει να υπογράψουμε να, να συνεκμεταλλευτούμε τα δικά μα. Και τι εδώ συζητάμε για ένα Αιγαίο το οποίο είναι δικό μα. Η, η, Ελλάδα ω κράτο έχει ανάγκη να βγάλει αυτόν τον ορυκτό. Κανένα. Το, το. Κανένα. Ωραία. Είμαστε, γιατί αυτέ είναι βέβαια είναι γεγονότα είναι τα οποία για να τα αναπτύξει χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και δεν ξέρω αν έχουμε την πολυτέλεια. Ε, αλλά δεν έχει καμία ανάγκη για πολλού λόγου η Ελλάδα να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να αντλήσει πετρέλαιο. Παρότι όπω ξέρουμε ε, υπάρχουν δύο ή τρει πετρελολογικέ οι οποίε αντλούν πετρέλαιο και φυσικά δεν ξέρουμε οι πολίτε τη Ελλάδο που πάει, ποιο <σχελίως> το εκμεταλλεύεται και ποιο ε, ε, βγάζει χρήματα από αυτό. Σε ποια περιοχή γίνεται αυτό. Στο ε, στον Πρίνο είναι μια μεγάλη πετρελοπηγή, η οποία είναι τώρα και αρκετά χρόνια, μπορεί να είναι και πάνω από 25 χρόνια. Που δεν ξέρουμε ούτε πόσα βαρέλια, εκατομμύρια βαρέλια μπορεί να βγάζει την ημέρα, ή τίποτα δεν γνωρίζει ο ελληνικό λαό. Ούτε αν... Και είναι μέσα στη χώρα μα. Ούτε αν έχουμε κάποια συνεκμετάλλευση, κάτι Ακριβώς. συνεργασία, το οτιδήποτε. Ποιο εκμεταλλεύεται, δεν γνωρίζουμε. Άρα, μα λέτε κύριε Μουλακάκη, ότι δεν γνωρίζουμε εμεί οι ίδιοι τι συμβαίνει μέσα στην ίδια μα τη, στη τη χώρα. Μέσα στην ίδια μα τη χώρα, ακριβώ. Και πόσο μάλλον όταν έχουμε τον, τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει με του νέου του φοιτητέ και να του παροτρύνει να βγουν και να στο τους εξωτερικό. Μα παροτρύνει για να φύγουν στο, στο εξωτερικό. Για μια καλύτερη ζωή. Για μια καλύτερη ζωή, για να μπορούν να βρουν δουλειά. Λε και η, η χώρα μα, καταρχά, έχουν κάνει συμφωνίε για να φέρουν ε, από το, από το Πακιστάν ε, ε, εργατικά χέρια. Εσεί ω υποψήφιο Ένα... με την Ελλήνων Συνέλευση, συμφωνείτε με αυτό να φύγει ο νέο κόσμο να πάει στο εξωτερικό. Με την Ελλήνων Συνέλευση, κύριε Σκυναράκη, θα σα πω το εξή: Ότι θα καλέσουμε όλους, όλα τα Ελληνόπολα τα οποία έχουν φύγει στο εξωτερικό να έρθουν πίσω, διότι δεν θα φτάνουμε σαν Έλληνε να διοικήσουμε τη χώρα μα. Όχι για να εργαστούμε χειρονακτικά σε κάποιε εργασίε, που και αυτό θα συμβεί βεβαίω, αλλά δεν φτάνουμε για να διοικήσουμε τη χώρα μα. Και εδώ βλέπουμε τι κυβερνήσει σημερινέ να παροτρύνουν του νέου μα να φεύγουν. Αυτό θέλουν. Πρέπει να, καταλάβουν και να, να καταλάβει ο Έλληνα και να αντιληφθεί ε, πού ακριβώ στοχεύουν όλοι αυτοί οι οποίοι μα κυβερνάνε μέχρι σήμερα. Επίση, έχουν στοχεύσει όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε δει, κύριε Μολακάκη και για, τις, για τα χρέη των Ελλήνων πολιτών. Εδώ θα έλεγα ότι οι αυτόχυρε ε, στη χώρα μα από το όταν μπήκαμε στα μνημόνια και μετά είναι πάρα πολλές χιλιάδες οι οποίοι βέβαια δεν τους αναφέρουν, δεν κρατάνε στατιστικά για αυτούς, δεν τους ενδιαφέρει ε, καταρχάς πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν, πόσοι αυτοκτονούν λόγω χρεών ε, ή ε, έρχονται σε ένα σημείο και σκάνε από εγκεφαλικά και από ε, καρδιακές ασθένειες ε, λόγω του άγχους που δεν μπορούν να ανταπεξαλθούν ε, ε, σε αυτό που ζούμε. Έχουμε όντω δηλαδή θανάτου, χιλιάδε πολέμου. Λόγω πίεση από, από τράπεζε, από, από χρέη που είχαν. Ακριβώ. Ακριβώς και είναι. δεν έχει μιλήσει κανένα μέχρι τώρα. Και δεν έχει μιλήσει κανένα. Ε, δεν βγαίνει κανεί να πει ότι ξέρετε κάτι. Μιλάνε για τροχαία ε, αυτά, γεγονότα, μιλάνε για οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Βλέπουμε να μα προβάλλουν ε, ακόμα και άσχετα που δεν μα ενδιαφέρουν σαν ε, λαό και δεν μιλάνε για τα θύματα τα οποία έχουμε στη χώρα μας από την εξαθλίωση την οποία μας έχουν δημιουργήσει. Άρα, ε, μέσα από όλα αυτά που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, κύριε Μουλακάκη, τι θα παροτρύνατε, τι, τι έχετε να προτείνετε στον Έλληνα πολίτη, μιά και σε λίγο καιρό έχουμε και εκλογές. Οι Έλληνες δεν πρέπει να ξεχάσουν ποτέ τι μας έχουν κάνει. Αυτό για μένα είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να ε, ξεσκονίσουμε λίγο τη μνήμη μας να τα θυμηθούμε όλα και να δούμε ποιοι μα ζητάνε την ψήφο μα. Θα φέρω και ένα τελευταίο, πάμε λίγο λίγο-λίγο παραπίσω βέβαια, στο 2015, θα έλεγα, ένα ε, τεράστιο γεγονό και δεν μιλάω για την κυβέρνηση που είναι σήμερα, την προηγούμενη κυβέρνηση. Ε, πάμε για εκλογέ. Μας κατέβασε τον ελληνικό λαό για δημοψήφισμα ο τότε πρωθυπουργό Τσίπρα mm -hmm. ε, για μια απόφαση που έπρεπε να βαρθεί. Ψηφίσανε οι Έλληνε λοιπόν ε, το όχι. Ο, το όχι και ο κύριος Τσίπρα το έκανε ναι. Μεγαλύτερο ατόπιμα δεν μπορεί να, ε, να συμβεί. Ε, και σήμερα θα ξανασυζητήσω την ψήφο μα. Μόνο στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα έχει συμβεί αυτό, Ένα πρόσφατο γεγονό είναι στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, ναι. Και για τι υπόλοιπε κυβερνήσει, τι έχει συμβεί. Καμία νόμως. κυβέρνηση. Οι υπόλοιπε, μα όλοι μαζί είναι μεθοδευμένο το, το έγκλημα. Γιατί βλέπουμε ότι μα όλοι σκίζανε μνημόνια. Ο Πανδρέα Γεώργιο μα έβαλε. Από εκεί πέρα, όλοι από εκεί και μετά που ακολουθήσαν, σκίζανε μνημόνια. Εγώ το, αυτό που αντιλήφθηκα και αυτό που είδα είναι ότι όλοι υπογράφανε μνημόνια. Δηλαδή, μα λένε πω όλοι είναι το ίδιο πράγμα, δεν Ακριβώς. υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, απλά μα κοροϊδεύουν. Οκ. Okay. Και αυτό που βλέπουμε στι τηλεοράσει μεταξύ του να μαλώνουν, να έχουν άλλε απόψει κτλ. Ένα, ένα πολύ μεγάλο θέατρο το οποίο δυστυχώς τα μέσα ενημέρωσης τους βοηθάνε σε αυτό. Το έχουν, το έχουν αντιληφθεί όλος ο κόσμος, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή ο Έλληνας να ξυπνήσει, να σταματήσει να φοβάται, γιατί αυτοί είναι, εγώ θα έλεγα, τυποτένοι. Είναι εγκληματίες με όλα αυτά τα οποία έχουν πράξει. Και θα πρέπει να σηκωθούμε όρθιοι, να τους δούμε κατάματα. Αν σηκωθούμε όρθιοι, δεν χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο. Αυτοί θα εξαφανιστούν. Γι' αυτό βλέπουμε, κύριε Μουλακάκη, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση ότι όποιο και να βγει, είναι στην ουσία σαν να συνεχίζει το έργο του προηγούμενου. Το ίδιο πρόγραμμα. Ακόμα και διαφορετικά. Ακριβώ το ίδιο είναι. πρόγραμμα ακολουθούν όλοι. Το έχουμε δει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ο οποίο δεν το έχει αντιληφθεί. Και θα έλεγα λοιπόν, ε... για να το κλείσουμε αυτό mm -hmm. το κομμάτι όσον αφορά, γιατί είναι, είναι χιλιάδες τα θέματα, ε... τα οποία χρειαζόμαστε, θα έλεγα μήνε, mm -hmm. τα... Τα... να κάτσουμε να τα αναπτύξουμε και να τα αναλύσουμε όλα. Αλλά. Έτσι συνοπτικά, ένα συνοπτικά θα έλεγα ότι πρέπει ο κόσμο να πάει να ψηφίσει. Να ψηφίσει τώρα που ζητάνε την ψήφο του πάλι ξανά, να μην του δώσει την ευκαιρία να ξανα, ε, γίνουν κυβέρνηση, να, να, συνεχίζουν να μα ε, ε, φέρονται με αυτόν τον τρόπο. Ε, Αλλά τι να κάνει ο πολίτη. Να ψηφίσει την Ελλήνο Συνέλευση. Θα πω το εξή, ότι ο μοναδικό πολιτικό φορέα του έχουν των Ελλήνων είναι η Ελλήνο Συνέλευση. Αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουν για το καταλάβουν όλοι οι Έλληνε. Είναι ο μοναδικό πολιτικό φορέα με καταθετημένο στον Άριο Πάγο ε, τι προγραμματικέ του δηλώσει και το ότι είναι μοναδικό που είναι εκπρόσωπο των Ελλήνων. Και είναι και η δεύτερη φορά που πάει Κατεβαίνουμε σε δεύτερη εκλογική, εκλογική αναμέτρηση. Συμμετέχουμε. Ξέρουμε ότι θα μα κλέψουν γιατί αυτό συμβαίνει. Δεν είναι όλοι ε, οι ψήφοι οι οποίοι παρουσιάζουν. Ε, Δική του. Η Singular κανονίζει, έχει πολύ, ένα πολύ ωραίο σύστημα το οποίο βγάζει αποτελέσματα. Βέβαια, παίζει ρόλο και οι ψήφοι οι οποίοι θα δοθούν από του πολίτε. Ε... Ναι, αλλά τώρα μα είπατε ότι η Singular, τι είναι η Singular, που βγάζει τα αποτελέσματα που είπατε. Η υγονή. Singular τι είναι, είναι ε, η εταιρεία η οποία έχουν κάνει συμφωνία και βγάζει τα αποτελέσματα. Δεν βγαίνουν τα αποτελέσματα δηλαδή από του εκπροσωπικού. Από του εκπροσώπους που βρίσκονται στα εκλογικά κέντρα και μετά. Μια να οι εκπρόσωποι από κάθε εκλογικό κέντρο για να τελειώσουν, ε, περνάνε τρει-τέσσερι ώρε μετά το κλείσιμο τη κάλπη. Η <Κι>... ΣΥΝΓΙΟΥΡΑ έχει βγάλει ποσοστά με αποκλήσει ε, περίπου 1% ε, μισή ώρα μετά το κλείσιμο των καλπών. Χωρί να υπάρχουν ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση, ούτω ώστε να παίρνουν πληροφορίε για να μπορούν να έχουν αυτό το. Αυτό το απο... να βγάζουν αυτά τα συμπεράσματα. Οπότε, από τη στιγμή που σύμφωνα με τα λεγόμενά σα, μια ιδιωτική εταιρεία Singular Logic βγάζει τα αποτελέσματα, τι διαφορά θα έχει άμα πάει ο Έλληνα πολίτη να ψηφίσει, Ελλήνων Συνέλευση. Θα φανεί, θα είναι, γίνει πιο εμφανέ ε, αυτό που συμβαίνει. Ότι μα κοροϊδεύουν. Θα μας θα πάνε... ένα μήνυμα, α πούμε, μα λένε. Ακριβώ. Ούτω ώστε γιατί έρχονται γεγονότα αργότερα τα οποία θα πρέπει να είμαστε όλοι πλέον αφυπνισμένοι να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, να, ξέρουνε, να ξέρουμε ποιοι μας κυβερνάνε και από πού Παίρνει τι εντολέ οι οποίε εκτελούν. Υπάρχει λύση δηλαδή από την Ελλήνων Συνέλευση. Έχετε να δώσετε λύσει. Βεβαίω. Εφόσον μπούμε σε αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω αν μα παίρνει ο χρόνο. Όχι για τώρα. Θα το κρατήσουμε αυτό για Βεβαίως. μια επόμενη εκπομπή. Βεβαίως, να μας θα δώσετε το συζητήσουμε και να το πούμε σωστά, όσο, όσο, όσο χρόνο θα μα διατεθεί. Πολύ ωραία, κύριε Μουλακάκη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα παρόν στην εκπομπή μα. Θα έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να κάνουμε άλλη μια εκπομπή που θα δώσουμε τι λύσει από την Ελλήνων Συνέλευση για όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει. Βεβαίω, και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σα και μου δώσατε την ευκαιρία να πω έστω πάρα πολύ λίγα. Εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι ψήγματα από αυτά που πραγματικά συμβαίνουν, αλλά όπω είπαμε, χρειαζόμαστε πάρα πολύ χρόνο. Δεν προλαβαίνουμε τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειε και να τα αναπτύξουμε. Να είστε καλά, κύριε Μολακάκη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που ακούσατε και είδατε την εκπομπή μας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.